Γεια σας από το Unpacked Review. Σας παρουσιάζω το τρελό Amazfit Stratos. Και λέω τρελό γιατί νομίζω ότι βλέπετε τι κάνει. Κάνει τα δικά του και το έχουμε δει το συγκεκριμένο σε κινητό τηλέφωνο. Και το βίντεο θα περάσει κάπου εδώ πέρα πάνω για να το δείτε. Τι γίνεται, μου το έστειλε ένας φίλος και συνδρομητής του καναλιού, ο Φάνης ο Βιτουλαδίτης, ο οποίος το έστειλε μήπως και μπορέσουμε και το σβήσουμε και του περάσουμε νέα ρόμα από την αρχή σαν από λευκό χαρτί και μπορέσει και στρώσει. Μήπως κάτι συνέβαινε απολογισμικό. Παιδιά, όμως δυστυχώς δεν είναι απολογισμικό. Είναι το ghost effect που συμβαίνει συνήθως σε κινητά ή οτιδήποτε έχει οθόνη αφής όταν τρελαθεί, όταν χαλάσει το digitizer. Και ο Φάνης λειτουργήσε σαν αυτούς τους πολύ ωραίους τους τύπους που χαρίζουν τα σώματά τους μετά το θάνατο στο πανεπιστήμιο, στην ιατρική, για να μπορέσουν οι φοιτητές να δουν και να μάθουν. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να λύσουμε σήμερα το Amazfit Stratos για να δούμε τι είναι και πώς είναι μέσα. Και τι θα κάνουμε, θα ξεκινήσουμε λοιπόν να το ζεσταίνουμε. Και πάμε να δούμε εάν θα καταφέρουμε κάτι. Τα ξεματάει. Μόνο έτσι ίσως να το πιάσουμε. Οπότε ας πάρω το opener και ας ξεκινήσω σιγά σιγά περιφερειακά στη Στεφάνη να προσπαθήσω να ανοίξω. Δεν. Θα πάρω τον ιστεράκι, είναι ακόμα πιο λεπτό. Πολύ προσοχή, παιδιά. Σφαχτούμε κιόλας. Και νομίζω ότι το βλέπετε ότι έχουμε προσεγγίσει αρκετά μετά από πάρα πολλή ώρα και έχουμε περάσει από μέσα, οπότε λογικά με λίγο ζόρι ακόμη θα καταφέρουμε να το αφαιρέσουμε από το κάσωμά του. Και βγήκε. Και βγήκε. Εδώ μας έχει τα λαστιχάκια από τα μπουτών. Ας δούμε λίγο το εσωτερικό του. Εδώ διακρίνουμε τα πινάκια της φόρτισης. Το κάτω μέρος είναι εδώ που έχει το θέμα που μας φεύγει το πλαστικό, που φεύγει σε πολλούς μετά από πολλά μπάνια στη θάλασσα των καρδιακών παλμών. Τα τρία μπουτονάκια μας
Και εδώ οι μονωμένες τρυπούλες που έχει για τη βαρομετρική πίεση, για τη μέτρηση βαρομετρικής πίεσης. Να δούμε λοιπόν αυτό καθ' αυτό το ρολόι. Εδώ στα τρία μπουτονάκια και διακρίνω κάποια υγρασία, ίσως, θα το δούμε. Μας έχει τα τρία προστατευτικά για να μην χαλάνε τα κουμπάκια 1, 2, 3 στα μπουτόν, τα οποία θα τα βάλουμε και αυτά στην πορεία. Και εδώ μας έχει να φέρω όμως κάτι πλαστικό. Το Lego του καρδιακού παλμού. Και αυτό εδώ πρέπει να είναι το Lego της οθόνης. Πιάνει και εδώ. Όχι, απλά κολλημένο ήτανε. Digitizer μάλλον, γιατί βλέπω την οθόνη να λειτουργεί ακόμη, αλλά δεν βλέπω να παίρνει κάποια εντολή. Σταμάτησε όμως η τρέλα τώρα που το βγάλα. Και πάμε να βγάλουμε και το Lego της οθόνης. Έσβησε. Η οθόνη μας άρα είναι εκτός. Και εφόσον το βλέπω όμως καθαρό, μήπως καταφέρουμε και το σώσουμε εν τέλει. Τι θα κάνουμε. Εδώ έχω, νομίζω ότι το βλέπετε, αϊσοπροπυλική αλκοόλη. Είναι 99,5% καθαρή αλκοόλη. Καθαρό ινόπνευμα, εάν θέλετε. Θα πάρω εδώ, έχω μία σύριγγα ινσουλίνης. Θα πάρω και το πινελάκι μου και θα καθαρίσω λίγο τις επαφές της οθόνης. Μπορεί, παιδιά, να μην έχει περάσει νερό μέσα, αλλά λίγη υγρασία πραγματικά να έχει δημιουργήσει το όλο θέμα. Οπότε, θα κατεβάσω λίγο το flex κάτω. Εδώ και με ένα πινελάκι θα το καθαρίσω καλά. Θα ρίξω ακόμα λίγο και εδώ η ισοπροπυλική αλκοόλη, επειδή είναι πάρα πολύ καθαρή, δεν αφήνει κατάλοιπα και στεγνώνει σχεδόν άμεσα. Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Να ρίξω λίγο και εδώ. Πολύ λιγάκι. Και εδώ λίγο. Και θα καθαρίσω και λίγο τα μπροστινά μπουτόν, τα οποία τα είδα λίγο περίεργα. Πολύ λίγο, γι' αυτό χρησιμοποιώ τη σύριγγα ινσουλίνης. Γιατί αλλιώς ξέφυγε η ποσότητα και δεν θέλω. Και πάμε να δούμε αν έχουμε κάνει κάτι. Ναι, εδώ έχει και μια τρίχα, πρέπει να τη βγάλω. Πού βρέθηκε. Μακριά. Μπώνω το flex. Να κουμπώσω και αυτό. Και έχουμε το on, είναι αυτό εδώ. Οπότε με ένα πλαστικό εξάρτημα θα το κρατήσω βατημένο. Άνοιξε. Για να δούμε τι κάναμε. Να κάνουμε και ένα zoom. Μπορεί να μην ανοίξει και να βγάλει σφάλμα. Α, άνοιξε. Γιατί έχω κάνει 2-3-4 μόντες πριν κάνω οτιδήποτε. Οπότε μπορεί να έχει θέμα και θα χρειαστεί, εάν το σώσαμε από το Digitizer, να κάνουμε κάποια άλλα πράγματα ή να του ξαναπεράσω τη ρόμα από την αρχή. Για να δούμε λιγάκι.
να το ξεκλειδώσω μία. Και για να δούμε, συνεχίζει και κάνει τα τρελά του. Άρα... Άρα δεν. Οπότε πάμε να το λύσουμε όλο. Αφού δεν το σώσαμε, πάμε να το λύσουμε όλο. Κουμπιά. Και να φέρω ένα ψηλό κατσαβιδάκι. Και αφού βγήκε και η τελευταία, η οποία απορώ πώς την είχαν σφίξει, πάμε να δούμε λίγο, να αποκαλύψουμε και την μπαταρία μας. Έχουμε αφήσει κάποιο flex. Ναι. Και είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι πυράκι. Ωραία. Και αυτή είναι η πλακέτα μας. Με τον αισθητήρα καρδιακών παλμών, με τα flex, με τους ακροδέκτες φόρτισης και το πίσω μέρος. Πάμε στα ενδότερα. Μπαταρία 290 mAh. Και το flex εδώ, για να δούμε. Επαφή. Δόνηση, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Πρέπει να την αφαιρέσουμε κιόλας. Η μπαταριούλα μας. Η δόνησή μας, τα μπουτονάκια μας. Και στο κάτω μέρος εδώ, η οθόνη, η οποία δεν λέει να διαχωρίσει με κανέναν λόγο από αυτό το πλαστικό. Βασικά εμένα δεν μου λέει αυτό, μου λέει ότι, και νομίζω το είδατε, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή και προσεγμένη κατασκευή. Και το λέω και το πιστεύω, γιατί έχω ανοίξει αρκετά ηλεκτρονικά εξαρτήματα και μπορώ να διακρίνω ειλικρινά εάν κάτι είναι ποιοτικά κατασκευασμένο ή όχι. Το μόνο θέμα ουσιαστικά που μπορούμε να έχουμε ίσως από αυτό το ρολόι είναι είτε χτύπημα. Βασικά, προσέξτε εδώ να δείτε μέσα το πόσο καλά είναι δομημένο, να το πω έτσι, μέσα σε αυτό το housing. Το μόνο θέμα είναι με τον αισθητήρα καρδιακών παλμών, παιδιά. Από εκεί πέρα την πατάτε όλοι, ή από χτύπημα, το οποίο το χτύπημα θα μπορέσει να ανοίξει κάποιο κομμάτι, να ανοίξει κάποιον πόρο, γιατί δεν χρειάζεται παραπάνω το νερό, έτσι. Το νερό ένα πόρο χρειάζεται για να μπει, για να σπεράσει μέσα και να δημιουργήσει τη ζημιά. Τώρα, αυτό παιδιά, ήταν κάτι το οποίο και εμένα πρώτη φορά μου συνέβηκε. Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Υπάρχει εμπειρία από τα κινητά και είναι το Ghost Effect, όπως είχαμε πει. Δυστυχώς, εδώ το digitizer δεν μπορεί να αλλάχτει. Ευχαριστώ λοιπόν το φίλο το Φάνη, ο οποίος μας το παραχώρησε και το κάναμε βίδες και μπορέσαμε να δούμε το τι και πώς είναι δομημένο αυτό εδώ το Stratos, πώς είναι μέσα, πώς είναι η κατασκευή του και αν πραγματικά αξίζει τα χρήματά του ή όχι.
Παιδιά, θα το πω απλά. Όσο περισσότερα προϊόντα, τόσο μεγαλύτερο και το failure rate. Αν αυτό το ρολόι το έχουν 20.000 άτομα στην Ελλάδα, και ίσως να λέω και λίγα, είναι λογικό αν βγει ένα ποσοστό failure rate που είναι μέσα στα πλαίσια του 5%, πολλαπλασιάστε το επί το νούμερο και δείτε πόσοι παραπονεμένοι θα βγουν. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία τα έχουν αγοράσει 10, 20, 100 άτομα και κάντε με το ίδιο και μεγαλύτερο ποσοστό. Να δείτε πόσοι θα είναι αυτοί που θα έχουν πρόβλημα στους 20.000 ή στους 10.000 και πόσο θα είναι αυτό το ποσοστό στους 100 και πώς θα παραπονιούνται και πώς θα βγαίνουν έξω. Είναι λογικό, είναι νούμερα τα οποία δεν μπορούν να μας πούνε ψέματα. Είναι νούμερα τα οποία δεν κάνουν λάθος και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Το να σου τύχει κάτι και να βγεις να πεις «Α, το σάπιο το έτσι, το αλλιώς», δεν λέει τίποτα. Νομίζω το είδατε το πόσο με πέδεψε, το είδατε το πόσο χρόνο έφαγα και επί 10 ασφαλώς για να το ανοίξω. Είναι μια πολύ στιβαρή κατασκευή, είναι ένα πολύ καλό προϊόν και για μένα αυτά τα 100 plus που δίνουμε για να πάρουμε αυτό το προϊόν, ναι, και με το παραπάνω. Ναι και με το παραπάνω και είμαι μέσα και συμφωνώ και με το failure rate. Είναι λογικό, είμαστε πάρα πολλοί που το έχουμε, είναι λογικό, η χρήση δεν είναι από όλους η ίδια και τις περισσότερες φορές, να σας πω κάτι, να σας πω τη δική μου φτωχή και ταπεινή άποψη, τις περισσότερες φορές φταίμε εμείς οι ίδιοι για το σφάλμα που θα μας βγάλει το προϊόν μας. Όταν δεν τηρούμε τους κανονισμούς που μας έχει δώσει ο κατασκευαστής για κάποια πράγματα. Όταν μας λέει ο κατασκευαστής, ξέρεις κάτι, ξέπλυνε το με απιονισμένο νερό πολύ καλά μετά από κάθε μπάνιο στο θαλασσινό νερό και εμείς δεν το κάνουμε και κάποια στιγμή μας πετάει λοιπόν νερά μέσα, δεν φταίει ο κατασκευαστής, ούτε η Xiaomi, ούτε καμία Xiaomi, καμία Garmin, καμία Casio, καμία Fitbit, καμία εταιρεία. Τις περισσότερες φορές φταίμε εμείς και οι χρήσεις μας. Και δεν ξέρω αν φαίνεται, θα προσπαθήσω να το εστιάσω κάπου εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, στο πάνω μέρος, δεν ξέρω αν θα βοηθήσει. Σε αυτό εδώ το σημείο, δεν ξέρω αν το βλέπετε, είχε ένα σαν διατριτικό χτύπημα. Κάτι το έχει χτυπήσει με πάρα πολύ δύναμη. Ο σκελετός είναι πολυκαρμπονικός. Για να το κάνει αυτό λοιπόν το πράγμα, αυτή την εσοχή σε αυτό εδώ το σημείο, το ρολόι έχει φάει πάρα πολύ χοντρή. Φάνη, είναι το μόνο πράγμα που είδα και ήθελα να σου το πω. Κάπου έχει χτυπηθεί, είτε έχει πέσει κάτω, σε κάποια γωνία και αυτό ίσως να δημιούργησε την όλη ιστορία με την οθόνη. Αυτό ήταν το disassembly του Amazfit Stratos. Φάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το body που μας έδωσες να το αποσυναρμολογήσουμε, να το δούμε, να το κάνουμε επέμβαση. Εάν σας αρέσει το βίντεο, εάν σας αρέσει η δουλειά μου, κάντε ένα like, βοηθάει. Κάντε ένα subscribe, βοηθάει ακόμη περισσότερο. Κάντε ένα share του καναλιού ή όποιου βίντεο σας αρέσει. Αυτό πραγματικά κι αν βοηθάει. Ευχαριστώ όλους για τη στήριξη σας και την αγάπη σας. Πατήστε το καμπανάκι της ειδοποίησης γιατί έρχονται πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να δούμε μαζί. Πιστέψτε με, θα τα πούμε πολύ σύντομα με κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Γεια σας.